άκουσα μέχρι τώρα και είναι θαυμάσιο γιατί αυτά τα παιδιά καθήκανε, ασκηθήκανε και προπονηθήκαν για όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι διπλή, τριπλή η νίκη τους. Είναι πράγματι πολύ ταλαντούχα. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που στέκονται. Είναι τόσο γυναικείος, τόσο θηλυκός ο τρόπος των γυναικών όταν χορεύουν. Και αυτό το στυλάτο που έχουν, κάθε άλλο παρακόντρα στην θηλυκότητά τους πάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο όντως, όπως και η δύναμη των αγοριών. Είναι πράγματα που στελήθεια θαυμάζω. Ήθελα να πω ότι χαίρομαι απόψε σε αυτήν πολύ ωραία, το πολύ ωραίο μάζεμα που είχαμε απόψε, για να δούμε τι ωραίο που είναι το σμίξιμο της Ελλάδας με τη Γεωργία, της Γεωργίας με την Ελλάδα. Είναι δυο πολιτισμοί πολύ συγγενικοί. Έχουμε καρδιά ίδια, ψυχή δηλαδή. Και όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα μας βρίσκει αντίκρισμα απέναντι σε εκείνο της άλλης χώρας. Και αυτό μας κάνει πάρα πολύ συγγενείς. Δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο η θρησκεία. Είναι και κάτι που υπάρχει μέσα σαν εκπομπή, σαν μαγνητισμός. Με έναν πολύ βαθύς δεσμή με τη Γεωργία, ήθελα να πω συγχαρητήρια στον Αφταντή Μεκαμπερίτσε, ο οποίος είναι φίλος μου και καμαρώνω γι' αυτό, ο οποίος είναι όλο έργο του, αυτός προσπαθεί, αυτός φαντάζεται, αυτός εργάζεται κάθε μέρα και δημιουργεί τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις που μας φέρνουν πάρα πάρα πολύ κοντά. Μπράβο, Αφταντή. Μπράβο σε όλους και μπράβο και στον Δήμαρχο του Παλαιοπαγίου, ο οποίος συνένεσε να γίνει αυτό στον χώρο εδώ του Δημαρχείου. Αλλά επίσης να πω και μπράβο στην κυρία Διακοβασίλη της UNESCO, η οποία σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό είναι πρώτη και καλύτερη και βρίσκω ότι κάνει πάρα πολύ, γίνονται πάρα πολλά από την UNESCO από τότε που ανέλαβε εκείνη η πρόεδρος. Συγχαρητήρια. Το τραγούδι με το οποίο με αγάπησαν στη Γεωργία. Θα προσπαθήσω. Με τα σαντάρις και τα μουσικά Ciao,
ΕΣΕΦ περισσότερο από όσο αγάπησε η δικιά μου χώρα. Ευχαριστώ.